1999. Η Ραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Λάψα εικόνα. Αντίγραφο επιστολής που εγγράφει προς Λάφσον των Πρεπόσιτων παρά του Επισκόπου Καπαδοκίας Ηρακλείδου. Πώς μοιράζονται τα χαρίσματα. Επενώ την προαίρεσή σου, άξιον είναι βέβαια να αρχίσω από έπαινον, επειδή μοναχός εσύ θέλησες αντί για μάταια και λίθινα κτίρια, να κτίσεις κτίρια αιώνια με τη διήγηση των κατορθωμάτων των οσίων και μακαρίων πατέρων, η οποία διήγηση είναι διδασκαλία και ζωντανό παράδειγμα για εκείνους που επιθυμούν να κατοικήσουν στον Παράδεισο. Μόνο ο Θεός είναι αδίδακτος, όλα τα αγαθά είναι τέλεια διότι προέρχονται από Αυτόν και δίδονται σαν από ακαίνωτη πηγή στους αξίους. Τα πρώτα τάγματα λαμβάνουν φώτισμα διδασκαλίας για να φωτίζονται από την ίδια την τρισήλιον θεότητα. Τα δεύτερα λαμβάνουν από τα πρώτα και τα τρίτα από τα δεύτερα. Ακολούθως με παρόμοιο τρόπο μεταδίδεται ο φωτισμός από την πρώτη τάξη έως την τελευταία. Φυσικό βέβαια επακόλουθο είναι ότι εκείνοι που είναι ανώτεροι και αξιότεροι στα καλά να μεταδίδουν με τη διδασκαλία γνώσης και σύνεση στους κατώτερους και ελλιπείς. Περηφάνεια και το ήθος. Όσον αφορά εκείνους που λέγουν ότι δεν χρειάζεται διδασκαλία και μάθησης και δεν πείθονται σε εκείνους που τους διδάσκουν και τους τα ερμηνεύουν με αδελφική αγάπη, τούτο βεβαίως προέρχεται από υπερηφάνεια σατανική, επειδή τέτοιας λογής είναι και το διαβολικό τάγμα που από την υπερηφάνειά του δεν εδέχθη την ουράνια διδασκαλία, δηλαδή να έχει διαγωγή αγγελική. Διότι δεν κάνουν οι λέξεις την αληθινή διδασκαλία, αλλά ο τρόπος των ηθών. Αν έχει δηλαδή κάποιος φρόνημα ελευθερίας, ώστε να μην φοβάται τις θλίψεις, να αψηφά φοβερισμούς τυράννων και κακοποιών, να μην νικάται από θυμό, τότε κάθε λόγος θα βεβαιώνεται με τα έργα, καθώς ακριβώς δίδασκε ο Σωτήρ τους μαθητάς εμπράκτος όταν έλεγε «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία». Πρέπει λοιπόν πάσα ψυχή η οποία αγωνίζεται κατά Θεόν για να σωθεί να μανθάνει όσα δεν ξέρει με ταπείνωση και να διδάσκει μόνο όσα εδιδάχθη και εγνώρισε καλά. Ενώ εκείνος που ή δεν καταδέχεται να μάθει εκείνα τα καλά που δεν ξέρει ή αφού τα μάθει δεν θέλει να τα διδάσκει με ζήλο θεϊκό και αγάπη αδελφική, αυτός βέβαια έχει δαιμόνιο αγνωσίας. Μεγάλη αγνωσία και αρχή αποστασίας είναι η ανορεξία εις το να ακούσει κάποιος λόγων Θεού και ερμηνείες διδασκάλων, πράγματα που πάντοτε επιθυμεί του ενάρετου ανθρώπου η ψυχή. Σύντομη αυτοβιογραφία του Επισκόπου. Λοιπόν, αν βρίζω, Θεός ευαίσθητε, και θα σου χαρίσει ο Κύριος την πραγματική επίγνωση. Πολλά και διάφορα βιβλία εγγράφησαν κατά διαφόρους καιρούς και χρόνους από πολλούς συγγραφείς. Όμως άλλα εγγράφησαν εις δόξαν Θεού, για ωφέλεια εκείνων που ακολουθούν τον αληθινό δρόμο του Σωτήρος Χριστού, αλλά εγγράφησαν από ανθρωπαρέσκεια, για παρηγοριά των καινοδοξούντων, και άλλα από διάθεση πονηρή, βαλμένην από τον Σατανά, για βλάβη και απώλεια των απλουστέρων, για κατηγόρια της Αγιωτάτης Εκκλησίας του Χριστού και για να σκανδαλίζουν όσους ακολουθούν την ενάρετη και σεμνή πολιτεία. Δια τούτο και εγώ ο ταπεινός, με ελπίδα προς τον Σωτήρα Χριστόν και επειδή ευλαβήθηκα κατά κάποιον τρόπο την προσταγή της θεοσεβίας σου, έχουμε πρώτα να διηγηθώ την ειδική μου κατάσταση από νεαράς μου ηλικίες μέχρι σήμερα. 33 χρόνους επολιτεύθηκα στη μοναχική ζωή με την αδελφότητα και 20 στην αρχιεροσύνη. Αναγκαιότατον πράγμα το νομίζω, επειδή έχεις τόσον πόθος στα πνευματικά και για την ωφέλεια των πολλών,
να περιγράψω κατορθώματα και πράξεις αγωνιστών ανδρών και γυναικών, όσα είδα με τα μάτια μου και άκουσα με τα αυτιά μου από ενάρετους και αγίους ανθρώπους, τους οποίους συναναστράφηκα στην έρημο της Αιγύπτου, στη Λιβύη, στη Θηβαίδα και στην Σινίνη, στην οποία είναι οι μεγάλοι αγωνιστές που λέγονται Ταβανισιώτες. Αργότερα στη Μεσοποταμία, Παλαιστίνη και Συρία. Ακόμη και στα μέρη της Δύσεως, στη Ρώμη και Καμπανία και στα μέρη που βρίσκονται γύρω σε αυτούς τους τόπους. Η Οφέλεια από το βιβλίο αυτό. Με όλα αυτά συνθέτω το παρόν βιβλίο ως είδος διηγήσεως για να γίνει ψυχοφελέστατο υπόμνημα που να εξυπηρετεί για την ενάρετη και ευσεβή πολιτεία. Το βιβλίο αυτού η μεταευλαβίας μελέτη έχει τη δύναμη να αποδιώκει από κάθε ψυχή τον νισταγμό που γεννάται από τα άλογα πάθη της κακής ωρέξεως, κάθε λογής λιποψυχία προς τα χριώδη της μάταιης ζωής και κάθε λογής οκνηρία, δειλία, οξυχολία, ταραχή, λύπη και άκερον φόβο, τα οποία συμβαίνουν στην ψυχή από την αγάπη που έχει δια των μάταιων αυτόν κόσμο, των διεφθαρμένων και άστατων. Μπορεί ακόμη η μελέτη αυτή του ιερού αυτού βιβλίου, με το έλεος του Θεού, να προξενήσει στην ψυχή πόθων θεϊκών, προκοπή και ελπίδα της ουρανίου βασιλείας. Η μελέτη του μπορεί να καταστήσει τη θεοσέβειά σου λάφσε λαμπρότατε, ωφέλιμη και εις τον εαυτόν σου, και εις εκείνους που είναι στην υποταγή σου, και οδηγών σωτηρίας, ακόμη και σύμβουλων των καλών έργων στους ευσεβείς βασιλείς μας. Τα κατορθώματα των Αγίων Ανδρών είναι τα καθολικά παραδείγματα με τα οποία πλησιάζουν εις τον Χριστόν εκείνοι που αγαπούν τον Χριστόν. Αυτά μπορούν να ενεργήσουν σε κάθε φιλόχριστον ώστε να περιμένει την ημέρα και την ώρα πότε να φύγει από τούτη τη ζωή και να απολαύσει τον γλυκύτατον σωτήρα Χριστόν, καθώς επιθυμούσε και ο Μέγας Απόστολος. Και καθώς λέγει η Θεία Γραφή, ετοίμαζέσου τα έργα εις την έξοδον, εις τον θάνατον δηλαδή. Λοιπόν, όποιος ενθυμείται τον θάνατον και τον μελετά παντοτινά, δεν θα πέσει στην οκνηρία, αλλά ούτε πέφτει σε μεγάλα πτέσματα, καθώς ερμηνεύει ο εκκλησιαστής. Ο άνθρωπε, ενθυμού τα ιστερινά σου και δεν θα αμαρτάνεις. Λογοτεχνία και νοήματα. Δέξου λοιπόν τούτο το σύγγραμμα με καρδιά απλή και μην αποβλέπεις τη λογοτεχνία ή ανεγράφει με φράση τεχνική ή άτεχνη. Η ωφέλεια δεν γίνεται από την τέχνη της συνθέσεως αλλά από νοήματα της αληθείας. Καθώς ερμηνεύει η Θεία Γραφή, άνοιγε λέγει το στόμα σου με λόγο Θεού, με κρίσιν αληθινή μου. Και πάλιν, μίλης μονάς ποτέ σου να διηγείς εν ουθεσίας Αγίων Γερόντων, διότι και εκείνοι τα έμαθαν από τους προγενεστέρους των. Λοιπόν, φιλομαθέστατε άνθρωπε του Θεού, ακολουθώντας και εγώ αυτά τα νουθετήματα, συναναστράφηκα συν Θεού με πολλούς οσίους και αγίους ασκητάς, όχι με λογισμών περιεργίας, αλλά με γνώμη, τα μάλιστα θεοφιλή. Γι' αυτό, αν και έκαμα 30 ημερών οδηπορία και πάλι δύο φορές τόσο περπάτησα πεζός, δεν μου εφάνει κανένας κόπος, μόνον ήθελα να απολαύσω συνομιλία ανδρός εναρέτου και αγίου και να κερδίσω εκείνο που δεν είχα. Αν εκείνος ο αγιότερος του κόσμου όλου, ο θείος και μέγιστος Απόστολος Παύλος περπάτησε από την Ταρσό έως τα Ιεροσόλυμα για να απολαύσει τους Αγίους Αποστόλους Πέτρων και Ιάκωβων, καθώς μόνος το περιγράφει, ανέβην λέγει εις Ιεροσόλυμα εις τορίσε Πέτρων, δεν αρκούσα στον Παύλο η φήμη μόνον του Πέτρου, αλλά ηθέλησε με πολύν κόπο να ειδεί το σεβάσμιο πρόσωπον του και να συνομιλήσει μαζί του προς τελεία νεφροσύνη της ψυχής του, πόσο μάλλον εγώ, ο χρεός της των μυρίων ταλάντων για τις πολλές μου αμαρτίες, δεν θα έπρεπε να κάνω λίγο κόπο να εύρω και να απολαύσω τέτοιους θησαυρούς της ουρανίου βασιλείας? Τέτοια δύναμη έχει η θεωρία και συνομιλία τιού των Αγίων. Επήγα όχι για να ευεργετήσω τέτοιους Αγίους, αλλά για να ωφελήσω την αμαρτωλή μου ψυχή. Διότι και εκείνοι που έγραψαν τη ζωή των δικαίων εκείνων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων των προφητών, δεν τα έγραψαν για να δοξάσουν τους δικαίους αυτούς και προφήτας, αλλά για να ωφελήσουν εκείνους που θα τα διάβαζαν. Ο υλικός και ο πνευματικός πλούτος. Αυτά στοχαζόμενος, δούλε του Κυρίου λάβσε, υπόφερε να ακροαστείς και τη δική μου αμάθεια από την προθυμία που έχεις να φυλάξεις την ευσέβεια όπως πρέπει
διότι κινδυνεύει πάντοτε και πολεμείται από εχθρούς ορατούς και αόρατους. Συνεπώς παρακαλώ, αφού έχεις κάθε λογή σύνεση, γνώση ευσεβίας και γενναιότητα ψυχής, να αψηφάς τον πρόσκαιρο πλούτο. Γνωρίζω ότι αγωνίζεσαι σαν ευγνώμων δούλος Χριστού. Να λιγοστεύεις τον πλούτο σου με την προθυμία της ελεημοσύνης που δίνεις στους φτωχούς και αδύνατους. Καλότυχος είσαι φιλόχριστε, επειδή δεν μεταχειρίστηκες τον πλούτο και την αξία σου για καινοδοξία ή εκδίκηση εχθρών ή για να φανείς ένδοξος ή άξιος ή για άλλη σωματική απόλαυση, αλλά για να ευαρεστήσεις ενώπιον του Κυρίου με την βοήθεια που προσφέρει σε εκείνους που έχουν χρεία και ανάγκη. Συναναστροφές. Δεύτερον, παρακαλώ την ευλαβιά σου, απόφευγε όσο μπορείς τη συναναστροφή εκείνων των ανθρώπων που δεν σου δίνουν καμιά ωφέλεια, μάλιστα σου προξενούν ζημία και βλάβη. Αντί αυτών, να στοχάζεσαι με επιμέλεια τους καλούς και ενάρετους και σοφούς ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να είναι και στην πίστη ορθόδοξη και στα έργα καθαροί και ακατηγόρητοι. Με αυτούς να είναι πάντοτε η συναναστροφή και συνομιλία σου. Διότι με τη συναναστροφή των εναρέτων ανθρώπων γνωρίζει ο καθένας μας σε ποια μέτρα ευρίσκεται. Μάλιστα δε, όταν μιλάτε εις τα καλά έργα και ήθη τους εναρέτους, τότε αυξάνει σαν δένδρο κάλιστο με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Εάν είναι στα ήθη διεφθαρμένος, με τη σεμνότητα και εφταξία που βλέπει συχνά στους σοφούς και ευλαβείς ανθρώπους, γίνεται σαν αντίτυπο ή καθρέπτης και αυτός και μεταβάλλεται όσο είναι δυνατόν προς το καλύτερο. Και καθώς ομιλεί εκακέ, δηλαδή εκακέ συναναστροφέ φθήρουση τα καλά ήθη, παρομοίως και οι καλές συναναστροφές διορθώνουν τα διεφθαρμένα ήθη. Και τώρα κάνω αρχή στη διήγηση των βίων των οσίων πατέρων, όσων αγωνίστηκαν και στις πόλεις και στα όρη, στα σπήλαια και ερημίες, ακόμη και στα κοινόβια. Όχι για να εκθιάζεται εδώ ο τόπος. Επαινείται ο τρόπος των Αγίων αυτών, εις δόξαν Θεού και εις ωφέλειαν εκείνων που ακούνε την πολιτεία εκείνων των μακαρίων και Αγίων ανδρών, με την οποία έγιναν ευάρεστοι στο Θεό των όλων, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Ακούσατε αποσπάσματα από το Λαυσαϊκόν.